Πρώτη συνταγή για σήμερα, μια σούπα vichyssoise. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη σούπα με μόλις λίγα υλικά, μια κατσαρόλα και μισή ωρίτσα. Η σούπα μας θα είναι έτοιμη, σεξι, βελούδινη και πάρα πολύ νόστιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη βελουτέ σούπα με πράσο και πατάτα θα χρειαστούμε 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια πράσα, το λευκό μέρος, ένα κρεμμύδι, μια κουταλιά της σούπας θυμάρι, 250 γραμμάρια πατάτες, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1300 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 150 γραμμάρια μπέικον, 2 πράσα το λευκό μέρος, 200 ml λιέλαιο, ξύσμα από ένα λεμόνι, πιπέρι, ψωμί και ένα κουταλάκι του γλυκού κρέμα γάλακτος. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε μια κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά. Να σας πω ότι όσο καιρό ήμουν στην Αγγλία, δεν υπήρχε, ας πούμε, ένα μαγαζί που να πηγαίνω, μια pub, ένα καλό εστιατόριο που να μην έχει τη συγκεκριμένη σούπα. Η συγκεκριμένη σούπα έχει πολλές παραλλαγές. Η κλασική είναι χωρίς κρέας, αλλά αυτή η σούπα είναι must και πρέπει να την ξέρετε. Γιατί αν και ακούγεται απλή, δηλαδή έχει πράσο, κρεμμύδι, πατάτα, συνδυαστικά αυτά τα υλικά όταν τα βάλεις σε μια κατσαρόλα με λίγο νεράκι, φτιάχνουν κάτι μαγικό. Μαγικό πραγματικά. Λοιπόν, θέλουμε πράσα. Και όπως βλέπετε, το πολύ πράσινο μέρος το έχω αφαιρέσει γιατί αυτό είναι πικρό, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ στις συνταγές. Θέλουμε από τη στιγμή που ξανθαίνει το πράσο και προς τα κάτω. Αυτό είναι το γλυκό μέρος του πράσου. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι το πράσο, θα το κόψω στα 4, εδώ. Όλα τα πράσα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Καλά, το πράσο είναι μοναδικό υλικό. Συνηθίζουμε στην Ελλάδα να το τρώμε μόνο σαν πρασόριζο και πρασόπιτα, αλλά εντάξει, πρασόπιτα δεν κάνουμε τόσο συχνά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κόψτε το πράσο εδώ σε κομμάτια. Έχουμε αρκετή ποσότητα και αυτή την ποσότητα τι πρέπει να την κάνουμε? Πρέπει να της δώσουμε την ευκαιρία να βγάλει ό,τι μαγικό έχει. Και το μαγικό που έχει το πράσο θα το βγάλει μόνο και εφόσον σοτάρουμε και καραμελώσουμε πάρα πολύ καλά σε μια κατσαρόλα. Οπότε, ελαιόλαδο, δεν θα το λυπηθώ, θα βάλω περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Θέλουμε λαδάκι γιατί θα ρίξουμε μπόλικα λαχανικά μέσα. Και το πράσο πάει μέσα, εδώ. Εντάξει, είναι και μια ευκαιρία, επειδή κάθε φορά όταν φτιάχνουμε σούπες στο σπίτι θέλουμε να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό, πατζάρι, κολοκύθα, μια ψαρόσουπα. Πάντα ψάχνουμε ιδιαίτερα υλικά και είμαι σίγουρος πως πράσο, πατάτα, κρεμμύδι δεν έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι φανταστικό. Αλλά άμα το πουλήσετε καλά, γιατί όλα είναι θέμα marketing, ακόμα και όταν μαγειρεύουμε στο σπίτι, νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν να φάνε κάτι φανταστικό και θα τους αρέσει. Λοιπόν, άρα τι λέμε στους καλεσμένους μας? Έχουμε μία σούπα vichyssoise. Κατευθείαν τι κάνουν όλοι? Λένε οκ, κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάποιος εδώ πέρα ξέρει τι κάνει. Και αυτοί είστε εσείς. Εσείς θα ξέρετε τι κάνετε. Ρίξαμε μέσα το πράσο. Θα ρίξουμε μέσα και το κρεμμύδι. Χοντροκόψτε το, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε εδώ, μεγάλα κομμάτια. Γιατί σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Και όταν λέω υπομονή, το εννοώ. Θα αφήσετε το κρεμμύδι μαζί με το πράσο και μαζί με το λαδάκι να βγάλουν όλη τη γλυκύτητα που έχουν και να καραμελώσουν. Να σας πω ότι παραδοσιακά στη συνταγή βάζουν και βούτυρο. Δεν θα σας βάλω εγώ βούτυρο. Έχουμε πάει μόνο με λαδάκι. Είμαστε στην Ελλάδα. Θα την κάνουμε έτσι λίγο πιο ελληνική. Και σε αυτό το σημείο θα προσθέσω λίγα αρωματικά. Το αρωματικό που θα βάλω είναι, που είναι το ψαλίδι μου, ένα. Και είναι εδώ. Είναι το θυμάρι μου. Εδώ, και δεν θέλω να το λυπηθείτε καθόλου. Βάλαμε και το θυμάρι εδώ. Χαμηλώνω τη φωτιά. Θα ρίξω πιπέρι. Αλάτι. Και σε καμία περίπτωση δεν θα βάλετε ζάχαρη μέσα σε αυτή τη συνταγή. Γιατί το πράσινο με το κρεμμύδι έχουν τόσα πολλά ζάχαρα που άμα τα ψήσουμε σωστά θα βγάλουμε μέσα στη σούπα μας και θα γίνει γλυκιά και πάρα πολύ νόστιμη. Οπότε τώρα λίγο υπομονή, 5-10 λεπτάκια για να μαλακώσουν τα λαχανικά μας. Οι σούπες δεν σερβίρονται πάντοτε ζεστές. Σε χώρες με πιο θερμά κλίματα, όπως η Ισπανία, είναι πολύ δημοφιλείς οι κρύες σούπες, όπως το γκασπάτσο που έχει βάση ντομάτας. Και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Έχουν καραμελώσει τα πράσα μας μαζί με το κρεμμύδι, έχουν δώσει μια υπέροχη γλυκιά γεύση και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Έχω μια πατάτα, που η πατάτα θα βοηθήσει σε τι, φίλε Διονύση? γεύση η πατάτα δεν βοηθάει ποτέ. Είναι σχετικά ουδέτερη η πατάτα. Αυτό που μας δίνει είναι σώμα. Επειδή θα κάνουμε μία βελουτέ σούπα, η vichyssoise είναι βελουτέ σούπα, η πατάτα θα δέσει το φαγητό μας. Λοιπόν, ρίχνω και την πατάτα μέσα. Σοτάρω και αυτήν λίγο, αν και δεν υπάρχει λόγος. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε την κατσαρόλα μας με λίγο κρασάκι εδώ, προαιρετικά. Άμα δεν έχετε κρασί, δεν βάζετε καθόλου. Λευκό κρασί. Ανακατεύω. Ρίχνω και το ζωμό μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε ζωμό, τι θα κάνετε? Στο 1-300 που σας δίνω νερό, θα προσθέσετε 2 κύβους κοτόπουλο ή 2 κύβους λαχανικών. Σβήνουμε. Και τώρα αφήνουμε τα υλικά να δουλέψουν. Σιγοβράζουμε για περίπου μισή ωρίτσα και μετά από μισή ωρίτσα θα περάσουμε από το μπλέντερ. Όταν ο γνωστός ζωγράφος Andy Warhol ρωτήθηκε από τι εμπνεύστηκε και ζωγράφισε το διάσημο πίνακα με τις κονσέρβες σούπας, απάντησε πως έτρωγε το ίδιο ακριβώς φαγητό επί 20 χρόνια για μεσημεριανό. Και η σούπα μου είναι έτοιμη. Τη βγάζω από τη φωτιά. Και ήδη έχω βάλει ένα τηγανάκι με λάδι να ζεσταίνεται, γιατί θέλω να κάνω κάποια ντεκόρα από πάνω. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να το κάνετε, δεν το κάνετε. Επειδή κάνουμε ένα επίσημο τραπέζι, θέλουμε να την κάνουμε πιο εντυπωσιακή τη σούπα. Η σούπα είναι αυτή, το ντεκόρ είναι προαιρετικό. Άμα θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε όχι. Σωστά, Διονύση, το καταλάβαμε. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σούπα μας. Για τη σούπα μας θέλουμε κρέμα γάλακτος και θα πάρω και λίγο μπέικον. Τέλεια. Λοιπόν. Χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος για να προσθέσουμε μέσα στη σούπα και την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος απλά για να ντεκοράρουμε τη σούπα από πάνω. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνουμε το μπλέντερ και χτυπάμε πολύ καλά όλα μας τα υλικά. Και πάντα μα πάντα όταν κάνουμε μία σούπα, φίλε Διονύση, τι προσέχουμε πάντα να έχουμε κοντά μας? Ζεστό νερό. Γιατί υπάρχει περίπτωση στην βελουτέ να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Χτυπάμε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, η σύσταση της σούπας είναι αρκετά πηχτή. Θα ρίξω μέσα και την κρέμα γάλακτος, τα 200 γραμμάρια, περίπου εδώ. Θα χτυπήσω ξανά και μετά θα δω άμα χρειάζεται να προσθέσω νεράκι. Λοιπόν, χτυπάω ξανά, εδώ. Και πάμε τώρα λίγο μαζί να καταλάβουμε ακριβώς αν είναι πηχτή η σούπα ή δεν είναι. Κάθε φορά σας το δείχνω, αλλά όντως θέλω να καταλάβετε κι εσείς ποια πρέπει να είναι η σύσταση μιας σούπας. Δεν θέλω να κάνετε λάθος. Λοιπόν, έλα να δεις, Διονύση, να μου πεις αν είναι εντάξει. Ας τη γεύση τώρα. Βλέπουμε μόνο την υφή. Πώς σου φαίνεται σαν υφή? Πολύ ωραία. Όντως έχει μία υφή ωραία. Από γεύση δεν είναι, ρε φίλε. Και ακόμα, και ακόμα δεν έχουμε βάλει και τα ντεκοράκια. Αλλά θέλω να σου δείξω το πόσο καταπληκτικό μπορεί να είναι. Πιο μικρό δεν έχει. Okay. Λίγο πράσο και λίγο κρεμμύδι και λίγο πατάτα κάνουν κάτι μαγικό. Και έχουμε μία πεντανόστιμη σούπα για να σερβίρουμε καυτή, ωραία, σεξι. Την αφήνω εδώ. Τέλεια. Επαναλαμβάνω ότι τα ντεκόρ είναι προαιρετικά. Άμα θέλετε τα βάζετε, άμα θέλετε δεν τα βάζετε. Οπότε θέλω ένα τηγανάκι εδώ. Για να σοτάρω το μπέικον ή ένα καπνιστό ζαμπόν, ό,τι θέλετε βάζετε. Έχω εδώ ένα κομμάτι μπέικον, θα το κόψω σε ωραία κυβάκια. Εδώ. Και πώς το βλέπεις το μπέικον αυτό, Διονύση? Χρειάζεται λαδάκι για να το ψήσουμε ή όχι? Το μπέικον δεν βάζω. Ναι, αλλά αυτό είναι αρκετά ψαχνό, φαίνεται. Μας το δείχνει από μόνο του το υλικό και μάλλον θα χρειαστεί να προσθέσουμε ελάχιστο λαδάκι να μπορέσει να σουταριστεί ωραία. Λοιπόν, το ρίχνουμε στο τηγανάκι μας. Και σε λίγο θα δούμε άμα χρειάζεται να προσθέσουμε λαδάκι ή όχι. Και πάμε να συνεχίσουμε με το πράσο. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε υπέροχο ντεκόρ τηγανιτό πράσο πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που θέλω να κάνετε, το κόψτε σε μεγάλα κομμάτια εδώ, εδώ και εδώ. Θα πάρετε το μαχαίρι σας, θα κόψετε μέχρι τη μέση, εδώ. Και θα ανοίξετε το πράσο. Κοιτάξτε, ουσιαστικά το πράσο ανοίγει σαν φιλαράκια. Το βλέπετε? Θα το βάλετε κάθετα μπροστά σας. Θα πάρετε το μαχαίρι και θα κόψετε ωραίες μικρές λωρίδες, ζουγιέν. Αυτό είναι ζουγιέν πράσο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνω εδώ πάλι, κόβω μέχρι τη μέση, εδώ. Εγκάρσια, βάζω το μαχαίρι μου, ανοίγω, βάζω προς τα κάτω και κόβω λίγο ακόμα πράσο. Εδώ. Αυτό που μπορείτε να βρείτε καθώς το κόψετε στη μέση είναι ένα κομμάτι τύπου σπαράγγι, σαν ξύλο, που εκείνο δεν κόβεται ζουγιέν. Οπότε τι κάνετε, θα τα αφαιρέσετε μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το λαδάκι μου λογικά πρέπει να έχει κάψει. Να βάλω ένα πράσινο να δω τι γίνεται. Χαμηλώνω τη φωτιά μου, δεν θέλει πολύ δυνατό λάδι και ρίχνω μέσα στο πράσινο. Εδώ. Είναι ωραίο. Γίνεται τηγανιτό, σεξι, τραγανό. Δεν το παρακάνουμε. Να ελέγχουμε το πράσο. Το πράσο μας έγινε ωραίο. Το βγάζουμε από τη φωτιά. Σε αυτό το σημείο. Εδώ. Και εδώ. Και τι κάνουμε. Ρίχνουμε το επόμενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ψήνουμε και το υπόλοιπο. Εδώ πέρα βλέπετε έπεσε κατευθείαν η θερμοκρασία στο δεύτερο. Αλλά δεν μας πειράζει. Και το μπέικονάκι μας είναι έτοιμο. Κλείνω τη φωτιά. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θα μεταφέρω το μπέικον σε ένα πολλάκι. Να είμαστε έτσι οργανωμένοι. Εδώ. Εδώ. Τέλεια. Οπότε έχω μπέικον. Έχω το πράσο μου. Συνεχίζει να ψήνεται εδώ πέρα το υπόλοιπο. Και ήρθε η ώρα για σερβίρισμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το ωραίο πιατάκι, όπου θα ρίξω λίγο από τη σούπα μου. Και λίγο θα το γεμίσω. Εδώ. Ένα, δύο κουταλιές ωραίες. Oh. Τέλεια. Θα ρίξω λίγο ξύσμα από λεμόνι και σε περίπτωση που σας αρέσει το λεμόνι μπορείτε να βάλετε μέσα στη σούπα σας και λίγο λεμονάκι. Εμένα μου αρέσει να βάζω ξύσμα. Εδώ. Λίγο πιπέρι. Προαιρετικά, όπως είπαμε, μπορούμε να βάλουμε λίγο μπέικον, να υπάρχει παντού. Καθώς το τρώει κάποιος να παίρνει λίγο μπουκιά από το μπέικον και να χαίρεται. Έχω φρεγανίσει λίγο ψωμάκι εδώ πέρα. Θα βγάλω και το υπόλοιπο πράσο στην άκρη. Εδώ. Θα πάρω και θα ρίξω λίγο τηγανιτό πράσο εδώ. Και βέβαια οι τελευταίες πινελιές θα γίνουν με λίγο κρέμα γάλακτος. Όπου ουσιαστικά θα πάρω και θα κάνω μερικές γραμμούλες με την κρέμα εδώ πέρα. Και βουαλά. Για την βελουτέ σούπα με πράσο και πατάτα, βάζουμε σε κατσαρόλα με ελαιόλαδο, τα πράσα σε κυβάκια, το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Κόβουμε την πατάτα σε μικρά κυβάκια και τη βάζουμε στην κατσαρόλα. Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών και σιγοβράζουμε. Αφαιρούμε από τη φωτιά και χτυπάμε με ραβδομπλέντερ. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να έχει τη σύσταση που θέλουμε. Κόβουμε το μπέικον σε μικρά κυβάκια, τα βάζουμε σε τηγάνι και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Χωρίζουμε το κάθε πράσο σε 3 κομμάτια και τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Κόβουμε πολύ λεπτές λωρίδες και τις βάζουμε σε βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο. Τηγανίζουμε για 1 λεπτό και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Σερβίρουμε τη σούπα με το ξύσμα λεμονιού, πιπέρι, το μπέικον, ψωμί, τα πράσα και κρέμα γάλακτος. Θα ανακατέψω και το πράσο μέσα. Το πράσο με το που μπει μέσα στα υπόλοιπα υλικά καταλαβαίνετε ότι και να το στεγνώσετε να είναι chips, κατευθείαν να μαλακώσει, αλλά δεν μας πειράζει. Παναγία μου. Και μαζί με το μπέικον. Και το λεμόνι και το πιπέρι. Είναι κάτι μαγικό. Πω πω.